Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε με ΠΑΟΚ 24, συνεχίζουμε. Πρέπει να προειδοποιήσουμε ότι είναι σε δαιμονισμένα κέφια ο Κόλκας. Δεν ξέρω γιατί. Τι έχει συμβεί, τι τον έχει επηρεάσει. Είναι σε δαιμονισμένα κέφια. Εδώ στον Λίμπερο όσους συναντά και έχουν μια συγκεκριμένη προέλευση, οπαδική κατεύθυνση, τους λέει καλημέρα, έξι πέφτουν του χρόνου. Εξήγησε μας λίγο, σε παρακαλώ. Εξυπέφτουμε, φίλε. Εγώ έχω πει ότι όποιον Αργιανό συναντάω δεν έχει καλημέρα, καλησπέρα. Ναι. Ο χαιρετισμός του καλοκαιριού είναι εξυπέφτουν. Εξυπέφτουν. Εξυπέφτουν, αυτό θα λέμε. Γιατί πρέπει να νοιάζει τον Αργιανό ότι πέφτουν έξι? Για να ετοιμαστεί, φίλε, για το μέλλον, ψυχολογικά. Εγώ γι' αυτό φροντίζω. Στου Παναθηναϊκού θα πει. Δεν έχω Παναθηναϊκού εδώ. Α, δεν έχει Παναθηναϊκού. Δεν είναι. Άμα είχα, θα έλεγα εξυπέφτουν. Στου Ηρακλήδη. Δεν πέφτουν έξι στη Β'. Στη Β. Στου Παοξίδη τι λε? Δεν λέω τίποτα. Στου Αεξίδε. Έξι πέφτουν. Επειδή έφυγε ο Λάζαρος. Ο Γιώχανσον και ο Αραούχο και ο προπονητής και ο Ανέστης. Και την ψυχή, η Αεκάρα, ο πρόεδρος, τον ανανέωσε παρότι είχε χιαστούς, τα ξέχασες? Ναι. Ό,τι. Τότε που έπαθε χιαστούς. Ναι, τον ανανεώνει, ανανέωσε. Ήθελε η Αεκ, αυτός δεν ήθελε. Αχ, γιατί, μάλλον με 570 μήνα δεν βγαίνει κάποιος. Κάνε εκατοστάρκο θα πνέσεις. Όπως ο Σιμόες, ναι. Επιτυχία τους, ρε φίλε. Επιτυχία τους. Να μην κρατάς τον παίχτη. Να έχει κλέψει ένα ποτάσμα και το πει πρωταθλητή. Να παίρνει παίχτη που παίζει για 300-500 και να το δίνει 100. Άλλο το βαλιφορμάνι, άλλο το πώ κρατά μια ομάδα που θεωρητικά και με του τύπου είναι πετυχημένη. Μάλιστα. Του Αγίου Γουχού σήμερα. Του Αγίου Γουχού ξανά. Διαβάζω δεξιά-αριστερά. Του Αγίου Γουχού πολιούχο τη πόλη. Τον Γουχού όταν κάνατε δεκάδα δεν τον βάλατε? Εγώ τον έβαλα. Α, τον έβαλε εσύ? Εννοείται. Καλά πλάκα κάνει εσύ. Πε μου μεγαλύτερο εξτρέμ στην ιστορία του ΠΑΟΚ από τον Γουχού. Είχε δεκαετία. Παρίδη. Ναι. Ωραία, μέχρι εκεί. Παρίδη. Ανάμεσα σε Παρίδη Γουχού, διάλεξα Γουχού. Ναι. Γιατί Γουχού είναι φίλε, εντάξει, είχε. Δηλαδή. Τον Παρίδη δεν είχα και συγχωρεμένο. Δεν είχα και παραστάσεις πολλές. Εντάξει, εγώ τον Γουχού τον έχω καψούρα από εκείνη τη μέρα που τον πέτυχα παραμονές του τελικού με τον Άρη. Ό,τι. Αυτού του τελικού, του συγκεκριμένου. Ναι, ναι. Και. Ήμουν εγώ, δεν τρώγα νύχια, πόδια, τα πάντα από το άγχος. Μόνο στην ιδέα ότι μπορώ να χάσω τίτλο μέσα στην Τούμπα από τον Άρη. Οι Αεξίδες δεν είχαν τέτοιο άγχος φέτος. Χάσανε εύκολα. Ναι, το χάσανε εύκολα. Μια χαρά άγχος είχαν, γι' αυτό παίζανε έτσι. Είναι η αντίστροφη ψυχολογία. Και τι σου είπε τότε? Και μου λέει, ποιος είναι αυτός? Εγώ θα τους τελειώσω. Και μπαίνει μέσα, με ηρεμή. Με ηρεμή, παρότι ο άλλος έλεγε τα Ευαγγέλια αντιδιατακτική. Ωραία, μπαίνει μέσα, ξαπλώνει 12 άτομα. Με κι εγώ που ήμουν αιστεία ήμουνα. Ναι. Ξέρεις τι έχω πάθει. Και εσύ έπεσες. Ξέρεις τι έχω πάθει. Στην προσποίηση. Όχι, ξέρεις τι έπαθα. Κάνει το κοντρόλ. Το κοντρόλ το βλέπω γιατί είναι πάνω από την πινακίδα. Φίλε, όταν έκανε πάντα κοντρόλ, η μπάλα πήγαινε μπροστά. Ναι, λίγο, όσο χρειάζεται μπροστά. Ακριβώς αυτό σου λέω. Την κολλάει την μπάλα. 35 παλιά του και Μάρκου. Και λίγο μπροστά. Ναι, 35 παλιά του Μάρκου. Βγαίνει ο Κατσαρός. Χάνω τον Κατσαρό. Γιατί πέφτει και δεν φαίνεται από την πινακίδα. Τον χάνεις. Χάνω, ρε. Από το οπτικό σου πεδίο. Ναι, νομίζω μετά είναι ο Σκέντζος. Πέφτει και αυτός. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι. Ο Νίκος είναι που πέφτει. Ναι. Ωραία, πέφτει ο Νίκος. Έτσι είπε ο Χρήστανθος. Τα έχουν γραμμένα. Ναι, όπως πάνω, και τρατάκια του Σαουρίδη. Ξαφνικά από εκεί που έχω 4 παίκτες του Άρη μπροστά μου, δεν έχω κανέναν και δεν βλέπω και την μπάλα. Την έκρυψε. Δεν βλέπω την μπάλα, είναι πινακίδα διαφημιστική. Είμαι από πίσω σου λέω. Ρε. Τόσο κοντός είσαι. Ρε, δεν φαίνεται, ρε βλάκα. Ναι, 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 ναι. Δεν φαίνεται. Ναι. Ωραία, δεν ήμουν ακριβώς πάνω από την πινακίδα, ήμουν κάποια μέτρα πίσω. Εντάξει. Και ξαφνικά, φίλε, βλέπω την μπάλα. Εδώ ο Μάρκος του Κνόπερ του κλέβει. Και ταυτότητα και διαβατήριο, ναι, ναι, και ναι. Έγγραφα και δίπλωμα, ναι, ναι, ναι. Και τα πάντα. Ναι. Γιατί ο τύπος ο Ολλανδός έχει φύγει. Ναι, ναι. Κάποια στιγμή καταλαβαίνω ότι του έχει πάρει την μπάλα ο άλλος. Ναι, ο παιχτάρα ο Δημήτρης Μάρκος. Παιχτάρα, ναι. Ναι. Και τη βλέπει την παλιά. Κοίτα κοντρόλ τώρα. Χρακ. Και λίγο μπροστά. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Αντίο. Και το λαμπάκι έχασα. Και το λαμπάκι έχασα. Και βγαίνει μετά ο πρόεδρος του συνδέσμου και λέει εσείς. 33 χρόνια έχω να ναι, πάρω. Ήταν ο πρόεδρος, ο Μάκης ήταν. Πικρόχολος ήταν. Α, δεν τα έλεγε αυτά. Ο... Νομίζω ότι ο Πικρόχολος το λέει. Στην εκπομπή του Σούπερ 3 την άλλη μέρα. Έχω 33 χρόνια να πάρω πρωτάθλημα και εσύ κατσαρέκλες τρας. Εντάξει, ρε φίλε, όντως έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ρε φίλε, τι θα του πει τώρα το παδό και την τώρα, ότι έχει άδικο. Αλλά δίνω τη γλίστηση, φίλε. Έχει φάει την αυτό που κάνει ο Γιωργιάδης, βάλω το ξανά λίγο, το ξαναδούμε. Αυτό που κάνει ο Γουχού στο πρώτο κοντρόλ. Στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο κοντρόλ, κοίτα. Δες το. Η
4.500 τεχνική τηλεόραση πανηγυρίζουν μαζί με τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Είναι το παιχνίδι με τους περισσότερους τεχνικούς τηλεόρασης από τότε που ανακαλύφθηκε η τηλεόραση. Ναι. Όλοι οι καρτελάκοι τεχνικός τηλεόρασης. Βάλε το λίγο να δεις το πρώτο κοντρόλ και πόσο γρήγορα την κόβει. Δηλαδή εκεί ο κατσαρός που κάνει το tackling, εδώ κοίτα. Ναι. Αυτός που κάνει το tackling δεν είναι ο κατσαρός είναι αυτός που γλιστράει. Αυτός που κάνει το tackling είναι τόσο σίγουρος ότι θα βρει μπάλα, όσο σίγουρος ξέρω εγώ ότι θα πάμε σε παγωτατζίδικο και θα βρούμε παγωτό. Μάλιστα. Ωραία. Ρε φίλε, αυτό το κόψιμο που κάνει ο Γουχού εκεί δεν μπορεί να το κάνει άλλος παίκτης Έλληνας ποτέ. Δεν το έχει κάνει ποτέ Έλληνας παίκτης. Ο Ζαγοράκης του Λιζαραζού, ρε. Ο Ζαγοράκης του Λιζαραζού, ρε φίλε, είχε 30 μέτρα γήπεδο. Εδώ ο άλλος κάνει κοντρόλ 35 μπαλιά μέσα στην περιοχή που έχει τρεις παίκτες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Αλλά από τότε τα κύπελα έχουν αυξηθεί. Όπως υπόθηκε χθες το Λίμπερο, σε συζήτηση Παοξή με Αριανού, του λέει: έχω εξαπλάσια κύπελα από σένα. Υπόθηκε και αυτό. Λοιπόν, το θέμα είναι σήμερα τι γίνεται. Σήμερα τι γίνεται. Πολλά και διάφορα. Να τα δούμε όλα με τη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν είχαμε και χθες εκπομπή και χάσαμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε την πιο σημαντική συνέντευξη του Ρασβάν Λουτσέσκου. Περισσότερο το καφενείο πριν τη συνέντευξη ήταν. Α, ναι. Πιο πολύ μ' άρεσε εκεί. Εγώ δεν θέλω συνεντεύξεις, ρε φίλε. Γιατί, ρε, εσύ έδωσε τόσες ωραίες απαντήσεις. Ναι, ρε φίλε, εγώ για μένα σαν επαγγελματίας προτιμώ το καφενείο γιατί μου δίνει πώς σκέφτεται. Το ίδιο έκανε και συνέντευξη τύπου. Ναι, ρε φίλε. Ειλικρίνεια, αλλά προστασία στους παίκτες του μέχρι εκεί που δεν πάει. Απίστευτη προστασία. Γιατί άδικο έχει. Όχι επειδή τον δικαίωσαν, ακόμα και να μην είχε κερδίσει τίτλους, νομίζω ότι δεν θα έκανε. Έτσι κρατάς. Εσύ δεν είπες σε κανένα σημείο ότι κάποιος θα φύγει, ενώ θα φύγουν παίχτες. Ναι. Δεν το άφησε ούτε να εννοηθεί ποιος μπορεί να φύγει. Μην τους στεναχωρήσει, μην τους προβληματίσει, μην δημιουργήσει έτσι μια κατάσταση, ενώ θα λείπουν, δεν θα τους έχει την προπόνηση αύριο. Ναι. Απίστευτη προστασία. Στους ποδοσφαιριστές. Ναι, γιατί ουσιαστικά τους δύο άλλους πήγαν ξεκουραστές ένα μήνα. Τώρα, άμα τον μήνα τον κάνεις και τον άλλο να μην ξεκουραστεί ποτέ. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ήταν φανερό ότι ρωτήθηκε κάποια στιγμή και για συγκεκριμένους. Τίποτα. Δηλαδή ήταν σε δύσκολη θέση, αλλά για το ΜΑΚ, να πούμε. Για το ΜΑΚ. Δεν, ΜΑΚ το δεν παραμικρό. Είναι παίκτης που ανοίξει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι παίκτης του όμως. Είναι παίκτης που συνεργάστηκε. Να μην πει τίποτα. Για τερματοφύλακες. Άφησε να εννοηθεί ότι θα υπάρχουν αλλαγές. Τίποτα όμως ποιος και πού και γιατί. Είπε πάρα πολλά που αφορούν την επόμενη σεζόν και τον προγραμματισμό του. Να τα κρατήσουμε 3-4-5 πράγματα. Υπάρχουν κάποιες πρώτες μεταγραφικές πληροφορίες. Έχουμε και μπάσκετ όμως. Έχουμε και μπάσκετ, τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς. 974 σφιγμούς. Σε ποιο σημείο? Στο τέλος που ο Κόνιαρης έκανε πάσα στο Βιερίνια. Όχι, 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 όχι. 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 Στο σημείο που ο Πουσανίδης δεν δίνει το φάουλ στον. Έλα με τα με διαιτησία πάλι. Όχι, όχι. Εντάξει τώρα. Εκεί με αυτές τις δερμάτινες καρέκλες κάτω έχεις αυτό το πρόβλημα. Είσαι πολύ κοντά στον διαιτητή. Δεν μπορείς να μην του πεις πέντε πράγματα. Πρέπει να πηγαίνουμε πιο πίσω. Πρέπει να πηγαίνεις πιο πίσω, φίλε. Καλή διαιτησία. Σε σχέση με ό,τι έχουμε δει ή από ό,τι περιμέναμε, ήταν. Στο τέταρτο δεκάλεπτο με το ζώο να του βάλουν στο παιχνίδι. Φίλε, εντάξει, απαράδεκτο. Ξεκινάνε με ένα 4 φάουλ που είναι όλα και σε κάποια φάση γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω 7-5. Κάτσε, ρε. Ενώ αυτοί πιέζουν για να μειώσουν. Σιγά μην πιέζανε. Ο άλλο του έβαλε να παίξουν ζώνη. Στο μείον 7 και παίζαν ζώνη. Δίκαια ο ΠΑΟΚ κέρδισε και πάλι την ΑΕΚ. 1-0. Μία νίκη για τον ΠΑΟΚ, άλλη μία θέλει για να πετύχει τον στόχο της τετράδας, τον οποίο δικαιούται. Είναι σαφώς καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ που στηρίζεται στις ακριβές της μονάδες. Αποδείχθηκε για άλλο ένα παιχνίδι ότι ένας παίζει ομαδικό μπάσκετ και ο άλλος παίζει λες και είναι 3-on-3 σε δρόμους της Νέας Υόρκης. Για το άθλημα πραγματικά πρέπει και αν υπάρχει δικαιοσύνη στο μπάσκετ πρέπει να περάσει ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει ένα παιχνίδι τώρα
στο ΆΚΑ, για το οποίο η ΑΕΚ ήδη φωνάζει για τη διαιτησία. Η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Ναι, μετά την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο, μιλάει για διαιτησία η ΑΕΚ στο μπάσκετ. Αντί να σκεφτεί ότι τους έχουμε κερδίσει 3-3 φέτος. Φοβερά πράγματα. Και χθες είμαστε κακοί και τους κερδίσαμε. Δηλαδή 25 λεπτά δεν υπάρχουν μέσα στο γήπεδο, εντάξει. Δεν παίζουμε τίποτα. Κακοί. Δεν ήταν τόσο καλός όπως είναι. Σε σχέση με τα στάνταρ, φίλε, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν κατάλαβα. Όχι επειδή είμαστε ΠΑΟΚ. Σε σχέση με τα στάνταρ μας, είμαστε κακοί. Και το παιχνίδι ουσιαστικά το παίρνει ο Κόνιαρης, ο οποίος το πρώτο ημίχρονο όταν μπήκε ήταν για εκτέλεση. Ομαδική προσπάθεια. Ομαδική. Πίεση ομαδικά στην επίθεση. Συστήματα. Ομαδική λειτουργία. Και απ' την άλλη, παίρνει στην μπάλα, κάνει επίθεση. Παίρνει άλλο στην μπάλα, κάνει επίθεση. Στο ένα δεν είναι καλή αυτή, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό που βλέπαμε πριν 30 χρόνια. Γι' αυτό μπορείς, ο Λάκη Τζόνς μπήκε φρέσκο στο 4ο δεκάλεπτο. Πάω και έσφιξε την άμυνά του και πήρε διαφορά κατευθείαν στο δίλεπτο. Δεν γίνεται να μην δικαιωθεί αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτή την ΑΕΚ. Δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν και αγώνες. Υπάρχει και ένα δεύτερο 40 λεπτό. Άρα έχουμε τα ποδοσφαιρικά με ό,τι κινείται για την επόμενη μέρα της ομάδας και τα μπασκετικά με τους αγώνες των play-off που ξεκίνησαν και μάλιστα είχαν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τα άλλα παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Κίμη. Πολύ μεγάλο μάτς Προμηθέας Λαύριο. Το μάτς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και μόνο ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα τον Κολοσσό. Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή όλη η χώρα βλέπει τον Τζιάν Λουίτζι Μπουφόν να ανακοινώνει το αντίο στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Από χθες θα λέγαμε ότι πήγαμε και στην τελική ευθεία για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Από χθες και για πρώτη φορά στα χρονικά ο ΠΑΟΚ γνωρίζει ότι θα παίξει με μία από δύο ομάδες που είναι πιθανή αντίπαλοι. Είναι μόνο δύο οι πιθανοί του αντίπαλοι στον προκριματικό γύρο από τον οποίο ξεκινάει για φέτος την προσπάθεια να μπει στους ομίλους του Champions League. Οι όμιλοι του Champions League που αποτελούν πολύ μεγάλο στόχο για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα από τις συζητήσεις Σαββίδη-Λουτσέσκου. Πολύ μεγάλο στόχος για τον ΠΑΟΚ τη σεζόν 18-19. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει, όταν βάζεις ένα πολύ μεγάλο στόχο και είσαι ΠΑΟΚ και έχεις το Σαββίδη, σημαίνει ότι θα κάνει τα πάντα για να ενισχύσει την ομάδα σχετικά γρήγορα, έτσι ώστε από Ιούλιο που παίζει προγραμματικά να έχει πιο πολλές πιθανότητες να περάσει τον κάθε Άγιαξ ή την κάθε Βασιλεία. Ήδη στο ΠΑΟΚ 4 μπορείτε να διαβάσετε κάποια πράγματα για τις δύο αυτές ομάδες και τη φετινή τους πορεία. Πώς τελειώνουν τη σεζόν, την τελείωσαν στη δεύτερη θέση και η Βασιλεία και ο Άγιαξ στα πρωταθλήματά τους. Φυσικά και απόψεις δικές σας για τον ποιον προτιμάτε. Με τη Βασιλεία να δείχνει πολύ δυνατή, τον Άγιαξ να είναι βέβαια το όνομα. Δεν φοβάμαι και ομάδες κεντρικής Ευρώπης το καλοκαίρι. Και τις δύο φορές που κλειστήκαμε από τον Άγιαξ, όπου φρακιά δικιά μας που κλειστήκαμε. Όχι επειδή ήταν καλύτερος ο Άγιαξ. Από αφέλειά μας αποκλειστήκαν. Τώρα είμαστε πιο έτοιμοι στην ομάδα. Ναι. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Ξεκινάμε και με μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε τον Λουτσέσκο, έχουμε τον μπάσκετ και έχουμε και 90 λεπτά μέχρι τώρα της εκπομπής. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Γραπτά μηνύματα γράφετε FM. Αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να πείτε την άποψή σας για όλα όσα θα συζητήσετε, για όλα όσα θα συζητήσουμε. Βλέπω εδώ μια... Ναι. Με δύο παίχτες του Κορύβου, που μάλλον η ομάδα τους καταγγέλει για απόδοση που δεν είχαν καλύτερο αυτό το παιχνίδι. Με μπάσκετ θα δούμε στην πορεία της εκπομπής.
Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Θα δούμε σιγά σιγά πώς θα μπει ο ΠΑΟΚ στη νέα σεζόν. Από την Κυριακή είχε ζητήσει ο Ιβάν Σαββίδης από τον Λουτσέσκου να ξεκινήσει τη δουλειά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και πράγματι αυτό συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ που έχει μια καλή οργανωμένη ομάδα, έχει πολύ καλές βάσεις, επιτυχημένη πρώτα απ' όλα ομάδα, έχει διαπιστώσει τα κενά του με βάση τις απόψεις του προπονητή, ο οποίος άκουσε από το Σαββίδη να του λέει ότι έχει ανοιχτό μπάτζετ, εσύ Ρασβάν Λουτσέσκου έχει ανοιχτό μπάτζετ, και με βάση όλα αυτά, τις διαθέσεις του μεγαλομετόχου, τον στόχο πρώτα απ' όλα, όπου ο στόχος πλέον είναι αυτονόητος, double στην Ελλάδα και φυσικά προσπάθεια για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Ό,τι καλύτερο δηλαδή, η πιο υψηλή στόχη για αυτή την ομάδα. Με βάση όλα αυτά ξεκίνησε ο Λουτσέσκου τον σχεδιασμό. Είπε πάρα πολλά προχθές, ακούσατε, αξίζει να σχολιάσουμε κάποια πράγματα, κάποια που ίσως να υπόθηκαν off the record και μας δίνουν κλίμα. Θα το κάνουμε σε πολύ λίγο αφού πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Μετά τη μία θα πάμε και στο μπάσκετ, στη μεγάλη μάχη που ξεκίνησε σε αυτό το ξεχωριστό πρωτάθλημα, τον play-off. Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν από τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν βεβαίως στον ΠΑΟΚ, αλλά έκανε καταπληκτική χρονιά με μια άλλη ομάδα, με τον Ατρόμητο. Μιλάμε βεβαίως για τον Δημήτρη Γιαννούλη που είναι στην γραμμή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά. Όλα καλά. Συνήλθες από αυτή την αποβολή την προχθεσινή. Σε μια φάση που νομίζω θα τη θυμάσαι για πολύ καιρό, γιατί ήταν το πρώτο σου μάτς με την εθνική ομάδα και μια φάση όπου σίγουρα έχεις αδικηθεί και η ομάδα αδικήθηκε. Ναι, ήταν ένα σοκ εξ αρχής, από την αλήθεια. Ναι, κανονικά. Ντεμπούτο με την εθνική Ελλάδος, κόκκινη η οποία δεν είναι κιόλας. Είναι και φιλικό δύσκολο παιχνίδι. Συνήθως οι διαιτητές δεν αποβάλλουν παίκτες στο φιλικό, δεν έχει νόημα. Ναι, δεν έχει νόημα. Παρ' όλα αυτά έχω βρει την μπάλα και αποβάλλουμε κιόλας. Ήταν κάτι περίεργο, μια δύσκολη στιγμή για μένα. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια καλή εμπειρία και θα το θυμάμαι για πάντα. Θα το θυμάσαι για πάντα, Σίγουρα. Το πρώτο μάτς και μια αδικία με μια τέτοια αποβολή. Πάντως, Δημήτρη, να μείνουμε στο γεγονός. Δηλαδή, ξεκινάει μια σεζόν με σένα να ψάχνεις να δεις τι θα γίνει και τα λοιπά, να πηγαίνεις στον Ατρόμητο και τελειώνει η σεζόν με κλείση στην εθνική ομάδα. Δηλαδή, είναι εκπληκτικό. Ναι, ήταν κάτι πολύ καλό για μένα στον οργανισμό στον Ατρόμητο. Όταν ξεκινήσω χρονιά, είχα ένα άγχος, είχα μια στεναχώρια φυσικά που δεν θα παραμείνω και για άλλη μια χρονιά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω αυτή η χρονιά μου βγήκε πάρα πολύ καλό. Η επιλογή της ομάδας του Τρομήτου ήταν ό,τι καλύτερο για μένα. Και η κλίση στην εθνική ήταν κάτι το οποίο στην ουσία επιβράβησε όλη αυτή την καλή χρονιά. Δημήτρη, τώρα για τον Ατρόμητο και εσάς όλους, είναι που εσείς ανεβάσατε τον Ατρόμητο τόσο ψηλά ή η ομάδα με την πορεία της σας βοήθησε να ανέβετε τόσο ψηλά σε προσωπικό επίπεδο? Γιατί όλοι όσοι παίξετε εκεί έχετε ανεβάσει την αξία σας σε όλα τα επίπεδα. Ναι, σίγουρα αυτό είναι αλήθεια. Αλλά νομίζω είναι ένα συνδυασμός. Είναι μια καλή ομάδα χωρίς προβλήματα. Μας παρέχει τα πάντα πραγματικά, από προπονητικό, από γήπεδα, από τα πάντα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και ήρθαμε παίχτες, πολύ καινούργιοι παίχτες, που όλοι είχαν δίψα για το κάτι παραπάνω. Ήθελαν να αποδείξουν πράγματα, ήθελαν να κάνουν το βήμα παραπάνω. Νομίζω αυτός ο συνδυασμός έφερε και αυτά τα αποτελέσματα. Γεγονός. Δημήτρη, βλέπαμε τα στατιστικά σου στη Βέρεια. Η Βέρεια, η οποία πλάκα-πλάκα εκείνη τη χρονιά που έμεινε στην κατηγορία όταν έπαιζε εσύ, ουσιαστικά έμεινε χάρη στην αμυνά της, την οποία αποτελούνταν από εσένα, το Στέλιο τον Μαραγκό, αν θυμάμαι καλά, εκείνο τον Γάλλο, τον παιδί, θυμάμαι, και τον Αχιλιά τον Μπούγκουρα. Δηλαδή την έσφυζε και από εμπειρία, εσύ πρώτη χρονιά τότε, σαν αριστερό μπακ. Εκεί φάνηκε να έχεις τέλος πάντων την ικανότητα, παρότι εκείνη τη χρονιά άλλαξες, να παίξεις τη θέση. Αυτό που βλέπαμε, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι επιθετική ομάδα, είναι ότι δεν υπάρχουν νούμερα στη δημιουργία. Ξαφνικά φέτος είσαι πρώτος σε ασίστ στο πρωτάθλημα μαζί με τον Δημήτρη τον Μπέλκα, τον Κωνσταντο Φορτούνη και τον Αδάλες.
Τι άλλαξες στο παιχνίδι σου, δούλεψες πάνω σε αυτό, σου βγήκε αυτό, εξοικειώθηκες στη θέση και πλέον έχεις το καθαρό μυαλό όταν, ξέρω εγώ, ανεβαίνεις στην αντίπαλη ζώνη. Πώς ακριβώς το έζησες? Είναι αυτό ακριβώς. Είναι συνήθως για να γίνει τελική πάσα θέλει καθαρό μυαλό. Είναι αυτό στο οποίο δούλεψα. Αλλά εντάξει, σίγουρα ήταν και η πρώτη μου χρονιά στη Βέρεια. Ήταν κάπως δύσκολο για μένα αυτή, να γίνει αυτή η μετάβαση. Παρ' όλα αυτά νομίζω είναι κυρίως η δουλειά και με τους προπονητές που γίνεται σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο όσον αφορά την προπόνηση που κάνει η ομάδα, αλλά και τα έξτρα, είτε μετά την προπόνηση, είτε σε μέρες που υπάρχει ρεπό. Νομίζω η δουλειά είναι αυτή που πέφτει σε αυτά τα επίπεδα αυτή τη στιγμή. Δουλειά σε τεχνική, δουλειά σε τακτική, κάτι άλλο προσωπικό? Προσωπικό, στην τελική πάσα, ας πούμε, στη σέντρα κυρίως. Όταν έφτανα εκεί, συνήθως οι επιλογές μου δεν ήταν οι καλύτερες. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε τύχει σίγουρα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που εσύ βγάζεις την καλή σέντρα, χάνεται τον γκολ. Και εντάξει, αλλά νομίζω ήταν ένας συνδυασμός τώρα που έκανα εγώ τις σωστές αποφάσεις, οι παίκτες μου τις αξιοποίησαν και έτσι ήταν οι 8 assist. Το πρωτάθλημα πώς το έζησες φέτος? Ένα πρωτάθλημα στο οποίο ακόμα και η ομάδα σου για μεγάλο διάστημα ήταν ψηλά στις πρώτες θέσεις. Ναι, για μένα το πρωτάθλημα ήταν, το έζησα πολύ καλά. Δεν είχα συνηθίσει να παίζω μια ομάδα πρωταγωνιστή στο πρωτάθλημα, γιατί στον ΠΑΟΚ δεν έχω παίξει στο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα ήταν κάτι δύσκολο, γιατί όταν στο χέρι ψηλά και ξεκινάς και βρίσκεις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, βλέπεις ομάδες από κάτω να σε πιέζουν, υπάρχει ένα άγχος σε κάθε αγωνιστική, με οποιαδήποτε ομάδα και αν παίζεις, αλλά δημιουργικό άγχος που σου βγαίνει σε καλό και μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερος στην πίεση. Και όταν είμαι δανεικός από τον ΠΑΟΚ και η δουλειά μου είναι να παίξω στον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να συνηθίσω να παίζω με πίεση. Μια και λέμε για εσάς τους παίκτες που στον Ατρόμητο φέτος εκτοξευθήκατε, και παίκτης που είσαι και στον ΠΑΟΚ, προχθές ο Ουάρντα βραβεύτηκε ως ο πολυτιμότερος του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μια ομάδα που δεν πήρε το πρωτάθλημα, και όμως ο Ουάρντα πήρε αυτό τον τίτλο. Το άξιζε? Ναι. Αν ρωτάτε προσωπικά εμένα, ναι, το άξιζε 100%. Είναι ένας τρομερός παίκτης πραγματικά. Παίζαμε και μαζί στην πλευρά, η βοήθεια του ήταν απίστευτη, όσο αμυντικά όσο και επιθετικά, που κρατούσε την μπάλα με μεγάλη ευκολία, δεν τη χάνει πραγματικά. Και νομίζω είναι άξιο τίτλος, ναι. Έκανε μια πραγματικά τρομερή χρονιά. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες φέτος? Εδώ κυριαρχεί η άποψη ότι πραγματικά έχει την καλύτερη ομάδα και αποδείχθηκε αυτό μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, το τελικό του κυπέλου. Πώς το είδες εσύ? Εντάξει, και μετά το τελικό δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει την ανωτερότητα του ΠΑΟΚ σε όλη τη χρονιά. Ναι, εντάξει, ήταν η καλύτερη ομάδα, αδικήθηκε, αλλά με την κατάξυση του κυπέλου νομίζω έδωσε κάποιες απαντήσεις στο γήπεδο και αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει. Ναι. Για σένα προσωπικά τώρα στο πιο βασικό κομμάτι. Πέρυσι συμφωνήσατε και οι τρεις πλευρές, οι δύο ομάδες και εσύ, για να παραμείνεις στον Ατρόμητο για 2 χρόνια. Ναι, ναι, ο δανεισμός μου είναι για 2 χρόνια. Ο δανεισμός είναι για 2 χρόνια. Αυτό μπορεί να αλλάξει? Έχουν γίνει ήδη επαφές για να αλλάξει αυτή η συμφωνία? Δεν γνωρίζω αν έχουν γίνει επαφές, αλλά στο συμβόλαιο μου υπάρχει όρος ότι σε περίπτωση που πάω κάποια στιγμή να πάρει πίσω, δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Α, είναι σημαντικό. Δηλαδή είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, αν επιθυμεί να σε πάρει πίσω, δεν μπορεί να τεθεί άλλο ζήτημα, ξέρω εγώ, νομικό ή οικονομικό ή οτιδήποτε? Όχι, 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 δεν μπορεί να τεθεί κάποιο ζήτημα. Μάλιστα. Γνωρίζεις ότι προχθές στη συνέντευξη του κυρίου Λουτσέσκου, όταν μίλησε για δανεικούς, ονομαστικά αναφέρθηκε μόνο σε εσένα? Απέφυγε να πει άλλα πράγματα. Με το τσικέλι του τα βγάζαμε, ναι, με μεγάλο λόγια. Αλλά για ψυχή μας έβγαλε. Για σένα τώρα, είτε του ξέφυγε είτε όχι, το είπε. Ό,τι υπολογίζει. Το γνωρίζεις? Το γνωρίζω, ναι. Διάβασα κάποια πράγματα που είπε ο κ. Λουτσέσκου. Και το γνωρίζω, ναι. Και εντάξει, είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά μένει να δούμε και τι κατάληξη θα έχει. Και να σου πω τώρα το δύσκολο κομμάτι. Ναι. Θα έρθει στον ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι κάτι που το κέρδισες. Είναι το πιο πιθανό. Ναι. Το κέρδισες με το σπαθί σου. Δηλαδή, τι να βγει κάποιος τώρα? Είσαι μια ομάδα πρωταγωνίστησης με 8 assist, ωραία, με όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας back. Ξαφνικά φέτος, στον ΠΑΟΚ ο Βιερίνη έδωσε μια άλλη οντότητα στη θέση τη συγκεκριμένη. Πώς είναι για σένα το να έρθεις σε μια ομάδα που όντως έχει στόχο να παίξεις και μπροστά σου να έχεις αυτόν τον παίκτη? Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Αλλά κοιτάω να παίρνω θετικά από δύσκολες καταστάσεις. Εντάξει, ο Βιερίνη είναι ένας τρομερός παίκτης πραγματικά. Έπαιξε με μεγάλη επιτυχία τη θέση του αριστερού μπακ και έδωσε ειδικά επιθετικά, έδωσε μεγάλη πνοή στον ΠΑΟ. Αλλά εντάξει, με αυτό μπορώ να γίνω μόνο καλύτερος. Να δουλέψω, να δω τι μπορώ να βάλω και εγώ στο παιχνίδι μου, κάτι καινούριο.
ώστε να μπορέσω να βοηθήσω και εγώ την ομάδα. Και σε περίπτωση που μου δοθούν ευκαιρίες, να αποδείξω ότι μπορώ να καλύψω το κενό του Βιερίνια. Ξέρεις ότι από σένα εξαρτώμαστε για να το πάρει το Βιερίνια ξανά στα εξτρέμια, εντάξει. Να πας εσύ τόσο καλά και να γυρίσεις να πάρεις τη φυσική του θέση. Ναι, εδώ θα δημιουργηθεί, σύνδεσμος φιλάθλων Βιερίνια Εξτρέμ. Και σύνδεσμος φιλάθλων Δημήτρη Γιάννου Λιμπάκ, εντάξει, να ξέρεις, δηλαδή είμαστε έτοιμοι. Θα μπορούσες να πεις, Δημήτρη, ότι αυτό το ονειρεύεσαι, το βάζεις στόχο όχι μόνο να γυρίσεις στον ΠΑΟΚ, αλλά να είσαι, ή από το ξεκίνημα από κάποια στιγμή, ο βασικός αριστερός μπακ της ομάδας. Αυτό είναι το όνειρό μου. Από την πρώτη στιγμή που πέρασα στον ΠΑΟΚ, που ήμουν πιο μικρός ηλικία, αυτό ονειρεύομαι, να παίξω βασικός στον ΠΑΟΚ και να, και μάλλον να πάρει τίτλους. Αυτό είναι το όνειρό μου. Πες μας τώρα για αυτή την, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, για αυτή την αλλαγή θέσης. Ποιος το σκέφτηκε, πώς υλοποιήθηκε, πώς το έζησες εσύ και αν πράγματι είναι το ιδανικό για μια ομάδα όπως είναι και ο ΠΑΟΚ που θέλει να διασπάσει στις άμυνες να μετατρέπει παίχτες μεσοθετικούς σε πλάγια μπακ. Αν είναι ό,τι καλύτερο τελικά. Ναι, εγώ για αρχή όταν με, με τον δανεισμό μου στη Βέρεια έγινε αυτή η αλλαγή από εξτρέμ σε μπακ, κυρίως Γεωργιάδης. Για την ακρίβεια με έκανε. Φαντάζεσαι, σημαίνει το Γιούγου Χου, να ξέρεις. Χρόνια πολλά στο Γιούγου Χου. Εγώ για μένα αλήθεια πήγαινα στο εξτρέμ στη Βέρεια, δεν γνώριζα κάτι. Πήγα στην προετοιμασία στην Ολλανδία που έκανε τότε η Βέρεια και χρησιμοποιήθηκα ένα straw back. Ήταν ένα σοκ και αυτό για αρχή. Αν τα συνήθισα και μου αρέσει περισσότερο κιόλα. Από εκεί πέρα τα back, τα εξτρέμ που γίνονται back, συνήθως γίνονται με σκοπό να βοηθήσουν πιο πολύ στο επιθετικό παιχνίδι. Και αυτό είναι και στο, σε όλο τον κόσμο, αν παρατηρήσουμε κάποιους παίκτες, είναι πολλοί αυτοί που από εξτρέμ είναι back με μεγάλη επιτυχία. Ναι. Και είναι αυτό, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο στηρίζεται πολύ στα back και στις επιθέσεις από τα πλάγια, οπότε είναι κάτι βασικό για μια ομάδα, να έχει επιθετικά back. Και σκέψω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είχε την ευτυχία πραγματικά να διαθέτει δίδυμο στα back τον Μάτος και τον Βιερίνια. 15 assist μόνο τα back. Κάτι το οποίο μάλλον δεν αντιμετωπίζεται από, από τους αντιπάλους. Πραγματικά, όταν έχεις και καλά εξτρέμ, έχεις και άλλα δύο μπακ από πίσω που είναι σαν άλλα δύο εξτρέμ, νομίζω υπάρχει πρόβλημα για την αντίπαλη ομάδα. Γιατί έχουμε αυτούς τους παίκτες με Μάτος και Βιερίνη. Άρα, Δημήτρη, έχεις ειδοποιηθεί, γνωρίζεις ότι 19 Ιουνίου έρχεσαι στην Τούμπα, ξεκινάς ή περιμένεις? Όχι, όχι, δεν έχω ειδοποιηθεί ακόμα. Περιμένω. Πίστευα ότι μετά το τελικό θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και νομίζω ότι αυτές τις εβδομάδες θα ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Τώρα διακοπές έχεις, έτσι? Ναι, ναι, διακοπές. Ωραία. Να σου δώσουμε και πάλι συγχαρητήρια για την εκπληκτική χρονιά που έκανες. Καλή ξεκούραση και πραγματικά ό,τι καλύτερο του χρόνου που πιστεύουμε από ό,τι καταλαβαίνουμε ότι θα είσαι στον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Θα σε δούμε στην προετοιμασία. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ωραία, έγινε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Αυτά από έναν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ της σεζόν στην Ελλάδα. Είσαι τον καλύτερο Έλληνα. Δεν το ρωτήσαμε για την κόκκινη που έβγαλε ο άλλος ο Αλέξης. Αυτό ξεκινήσαμε και είπε σοκαρίστηκε. Θα το θυμάται όλη τη ζωή γιατί είναι ντεμπούτο στην εθνική ομάδα. Και έχει κάνει σούπερ κλέψιμο, εντάξει. Τόσο δεν είναι άδικη απόφαση. Σούπερ κλέψιμο. Δηλαδή έχει, είναι κακή τοποθέτηση των στόπερ. Τρέχει, προλαβαίνει, καλύπτει. Ωραία. Κόβει χωρίς να βρει αντίπαλο ούτε ψηριστική νεαπολίτικη. Ναι. Ωραία. Τέτοιο κλέψιμο στη Νεάπολη βραβεύεται κάθε χρόνο. Ναι, ναι. Εντάξει. Και ο άλλος βγάζει κόκκινη. Λοιπόν, όπως το είπαμε και με τον Δημήτρη τον Γιαννούλη, προχθές συνέδριξε ο Λουτσέσκου που απέφευγε να πει ονόματα. Κάποια στιγμή του ξέφυγε από όσο θυμάμαι και είπε ότι για την θέση αριστερά στα μπακ υπολογίζει στο Βιερίνια, δεν δίνει ούτε 5% να αλλάξει αυτή η απόφαση και μαζί με τον Γιαννούλη. Να αλλάξει αυτή η απόφαση είναι ο Γιαννούλης να κάνει παπάδες που εγώ πιστεύω ότι έχει όλα τα στοιχεία, εντάξει. Για αρχή πάντως φαίνεται ότι υπολογίζει αυτό το δίδυμο. Γιαννούλης είναι γρήγορος, εκπληκτική τεχνική. Πρώτη επαφή με την μπάλα, μεταβίβαση άψογη. Δεν μιλάω για τη σέντρα, μιλάω για το build-up. Ωραία. Νοοτροπία. Νοοτροπία εκπληκτική. Μιλάμε για παιδί τώρα διαμάντι, όχι. Εγγυημένη και από συμπαίκτες του. Ναι, ναι. Ρε φίλε, μπήκε από το πουθενά, από το Βατανιακό, μπήκε στη Βέρεια και την έσωσε. 30 παιχνίδια έχει εκείνη τη χρονιά. 30 παιχνίδια. Δεν είναι, έχει. Και φέτος εκτόξευση. Δεν τους έβλεπε, ρε. Δεν τους έβλεπε. Δεν τον κέρδισε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ποτέ. Τον Γιαννούλη. Ναι. Δεν τον κέρδισε ποτέ. Ναι. Και έτσι από κάτω, δεν είναι κανένα γατί. Ναι. Και κάποια στιγμή αργότερα βέβαια για τον Λουτσέσκου, για δανεικούς που είπε. Είπε για τον Νουάρντα. Για τον Νουάρντα
όπου ήταν μια απάντηση okay, συζητήσιμη, ότι πλέον το σκέφτεται σοβαρά να τον κρατήσουν. Ναι, έχει αλλάξει το στάτους σκέψης του ΠΑΟΚ απέναντι στον Νουάρντα, που η μοναδική σκέψη προδημήνου ήταν να τον πουλήσει. Από την άλλη, βέβαια, και αυτό που πήγε τον Νουάρντα, ο Νουάρντα ούτως ή άλλως ενεργός με τον ΠΑΟΚ με δεδομένο του Μουντιάλ, θα είναι μετά τα πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Ναι. Άρα δηλαδή. Μπορεί να το είπε και για να δώσει μια υπεραξία στον παίκτη ότι υπολογίζεται και δεν είναι προσπόληση και να εμφανιστεί κάποιος να του αρπάξουν χοντρά. Εντάξει, δηλαδή είναι και αυτό στην υπόθεση του Γουάρντα στη μέση. 20 Ιουνίου δεν θα είναι παρόν, φυσικά. 20 Ιουνίου δεν θα είναι παρόν σίγουρα. Ούτε στα πρώτα παιχνίδια θα είναι παρόν σίγουρα. Mm-hmm. Άρα μέχρι 15 ξεκινάει το Μουντιάλ. 15 δεν ξεκινάει. 12-15. Άρα μέχρι τις 10-15 Ιουλίου βλέπουμε mm-hmm. για τον Γουάρντα. Πάντως τη Δευτέρα ο ποδοσφαιριστής είπε για πρώτη φορά ότι μάλλον παραμένω και την Τρίτη είπε και ο Λουτσέσκου. Το σκεφτόμαστε σοβαρά. Το κρατάμε. Τώρα για τον Λουτσέσκου. Μια και αναφερθήκαμε και πιάσαμε έτσι τα ζητήματα τα οποία έθιξε, είτε με ονόματα είτε γενικά. Για το Εβερίνια το είπαμε. Δεν ούτε καν το σκέφτεται. Είναι υπερευχαριστημένος. Ποντάρει σε αυτό το δίδυμο Μάτος Βιερίνια. Είναι, τι να πούμε, δίδυμο το οποίο δεν έχουν ούτε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες για να παίξουν όπως θέλει ο Λουτσέσκου, να χτίζει παιχνίδια από πίσω. Έχει αυτή την αιμονή, δεν μπορεί να δεχθεί ότι μεγάλη ομάδα θα ξεκινάει με βολέ του goalkeeper και τυχαία να διεκδικεί μπάλες για να κάνει παιχνίδι. Και φαίνεται στήχνο με τον Πασχαλάκη. Ο Πασχαλάκης, ο οποίος είναι ο καλύτερος νομοφέρακας με διαφορά στην εστία μέσα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή τους άλλους δεν τους βλέπει. Είδαμε τον Μπάρκα με το Μαλί Κυπουρού τι έφαγε προχθές. Δεν τρώγεται ούτε στο παιδικό πρωτάθλημα. Είδαμε και τι έφαγε στην κλειστή του γωνία στο κύπελο. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί ο Πασχαλάκης να δουλέψει τόσο με τα πόδια ώστε να είναι στο build-up της ομάδας. Σκέψου ότι για όλες τις επιλογές μέσω αμυντικά θίγει αυτό το θέμα. Την ανάπτυξη από πίσω. Και τέρμα και στόπερ και back και αμυντικό half. Για όλες τις επιλογές. Νομίζω ότι το αμυντικό χαφ είναι κάτι που πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη και να το ονομάζουμε κεντρικό χαφ. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, εγώ τι κατάλαβα από την κουβέντα που κάναμε. Ο Λουτσέσκου θεωρεί ότι παίζει 4-4-2, δεν παίζει 4-2-3-1. Ναι. Και έχει δίκιο. Γιατί ουσιαστικά ο Πέλκας είναι second striker. Εντάξει. Άρα, οι δύο κεντρικοί χαφ δεν είναι το 2-1, είναι 2. Οι δύο λοιπόν πρέπει να είναι box to box. Δεκτό. Ωραία. Αυτό που αναζητά λοιπόν ο Λουτσέσκου στον δεύτερο παίκτη δίπλα στο Μαουρίτσιο είναι box to box παίκτη που ξέρει μπάλα, αλλά έχει περισσότερη ένταση και δύναμη για να κολλήσει καλά στη διάδα. Άρα λοιπόν αφήνουμε τη λέξη αμυντικό στο half και βάζουμε ένα κεντρικό half με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Διαφωνείς? Όχι, εντάξει. Ένα φίλο το περιγράψε πολύ ωραία. Άρα λέει δεν ψάχνουμε εξάρι που να ξέρει. Όχι, λέει. Ψάχνουμε ή εξάρι που να ξέρει ποδόσφαιρο ή οχτάρι που να είναι βαναβαρά και να είναι δυνατός. Όχι, υπάρχει στο ποδόσφαιρο πλέον η φράση κεντρικός χαφ. Ναι. Εντάξει, είναι αυτό. Στο 4-4-2 οι χαφ πρέπει να έχουν πολλά περισσότερα στοιχεία από αυτά τέλος πάντων που έχει στο 4-3-3 που μπορείς να έχεις δύο οχτάρια και ένα εξάρι παραδοσιακό. Αλλά για όλες αυτές τις επιλογές, είτε του αριστερού μπακ, είτε του στόπερ, είτε του goalkeeper που ο Λουτσέσκου το άφησε ανοιχτό. Έτσι, θα έχουμε αλλαγές στον goalkeeper, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, είτε για τον κεντρικό χαφ, τέλος πάντων. Όλοι πρέπει να έχουν τεχνική η οποία θα βοηθάει στην ανάπτυξη παιχνιδιού από πίσω. Όλοι. Δεν θα πάρει τον άμπαλο. Τον παίχτη ο οποίος έχει μειονέκτημα στην ανάπτυξη. Build-up. Έτσι, build-up. Στο χτίσιμο. Εγώ ελληνικά μιλάω. Build-up. Τα build-up αυτά τα ποδοσφαιρικά, τα ποδοσφαιροβλάχικα. Αυτή η μπασκετική που μας τα κάνουν weak side. Τους κοροϊδεύεις, άρα γιατί να λες build-up. Build-up θα χτίσιμο. Πω και εγώ. Ακούει τώρα τον Κομενάκη, λέει πω τύπο κόλκας. Ναι. Build-up. Έλα να μου κάνεις λίγο build-up, baby. Στο τερματοφύλακα. Ψιλοχαμογελούσε όταν του τέθηκε το θέμα ότι τι γίνεται, πολύ είναι. Το έγραψα στη φόρτσα της προάλλες. Ο μόνος σίγουρος στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Πασχαλάκης. Ναι. Υπάρχει άλλο σίγουρος αυτή τη στιγμή. Για τον goalkeeper μπορούμε να πούμε φυσικά ότι υπάρχει το θέμα του Ζίφκοβιτς και υπάρχει το θέμα του Ρέι, όπου τι να πεις και τι να μην πεις. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Δεν θα πεις τίποτα μέχρι να φύγει ο παίκτης. Ναι. Από θα θυμίσεις απλά ότι δόθηκαν 1,5 εκατομμύριο ναι. για το Ρέι. Και θα πούμε επίσης ότι ο Παναγιώτης Γλύκος δεν περνάει και την καλύτερη φάση μετά τον τραυματισμό, για να τα λέμε όλα.
Δεν είναι, δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα μείνει ή θα φύγει ο Γλύκος. Στόπερ. Έχουμε και τους Σκιαμπάνη, συγγνώμη, που τελειώνει το συμβόλαιό του και πρέπει να αποφασιστεί επιτέλους αν υπάρχει ή δεν υπάρχει προοπτική με τον συγκεκριμένο τερματοφύλακα. Στόπερ το ίδιο. Με τον Λουτσέσκου να αποθεώνει, βεβαίως όπως όλους, αλλά να αποθεώνει Βαρέλα και Κρέσπο. Λογικό. Να λέει για τον Βαρέλα. Να λέει για τον Βαρέλα. Μου λέγανε όταν ερχόμουν εδώ ότι έχει μειονέκτημα στο χτίσιμο πάλι. Πείτε μου, λέει τώρα εσείς, υπάρχει κανένας καλύτερος στην Ελλάδα από τον Βαρέλα? Λίγο υπερβολικό αυτό. Ποιος είναι καλύτερος από τον Βαρέλα? Στο build-up. Ο Τσιγκρίνσκι καλός είναι. Ο Τσιγκρίνσκι όμως δεν κάνει τίποτα άλλο από αυτό. Εντάξει. Στο πακέτο σου. Το Τσιγκρίνσκι πόσα παιχνίδια έχει, 20, 18. Έχει προβλήματα, ναι. Όπως έχει 40. Τέλος πάντων, έχει κάθε δίκιο να τον αποθέσει τον Βαρέλα. Είναι καταπληκτικός. Αποθέωνε τον Κρέσπο για το ότι δουλεύει, προσφέρει αυτά που πάντα περιμένει, ότι είναι χαμηλών τόνων. Κρέσπο είναι value for money. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Mm. Αλλά σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη και αριθμητική να πάρει στόπερ. Το θέμα με το στόπερ είναι αριθμητικό κυρίως. Αλλά επειδή θα πέσουν λεφτά για το στόπερ, ναι. Μην γίνει το ίδιο λάθος πάλι με τον Ζαμπράνο πέρσι. Δηλαδή μην πάρουμε έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει κίνητρο. Που πρέπει να πούμε για να... ότι μάλλον δεν θα είναι ο Χατσερίδης. Έτσι λες εσύ. Μάλλον δεν θα είναι ο Χατζηδίδης. Εγώ έμαθα ότι ο Χατζηδίδης ζητάει μάνατζερ του, εκμεταλλευόμενος την αγάπη που έχει η οικογένεια. Εντάξει. Στη συγκεκριμένη επιλογή, ζητάει 2 εκατομμύρια πριν υπογραφείς και 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Αν τα δώσουμε αυτά, εγώ θα τρέχω γυμνός στο Λευκό Πύργο γύρω-γύρω για 4 λεπτά. Κατάλαβα. Ετοιμάστε τις κάμερες. Τερματοφύλακα, πλάγιο μπακ αριστερά είπαμε, στόπερ, δεξιά μπακ. Ο Μάτος και κατά συνθήκη ο Κρέσπο και ο Βιερίνη, αν υπάρχει και ο Γιαννούλης, μπορεί να αλλάξει πλευρά. Τον Αζεβέδο βέβαια το βλέπουμε σφιχτό, αντιλαμβάνεστε. Δύσκολο να και τον Κίτσιου σε αυτή την περίπτωση. Ο Κίτσιου μου είπανε ότι έχει κάνει εκπληκτική σεζόν στο Βέλγιο. Θεωρείται από τους κορυφαίους μπακ του πρωταθλήματος και ότι πιθανότατα θα αγοραστεί. Δεν έχει γίνει κουβέντα για τον Κίτσιου για επιστροφή. Ναι. Μάλλον είναι άλλο το έργο εκεί. Μίλησε για τρεις δανεικούς. Γιαννούλης, Χαρίσης και Ουάρντα. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μιστακίδης είναι ο Μιστακίδης κάτι άλλο. Είναι... Κάτι... Ναι. Ο Μιστακίδης είναι επιστροφή. Ναι, να μην. Κεντρικά χαφ αναφερθήκαμε. Αλλά για... και εκεί υπάρχει θέμα. Αν μείνει ο Ουάρντα, ο Μιστακίδης βέβαια μπορεί να θεωρηθεί ο τρίτος φόρ. Εντάξει. Αν δεν θέλουμε αρχικά να πάρουμε. Ναι, αν κολλήσεις στο νούμερο που είπε, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα. Θα δούμε. Κάτσε την περίπτωση να γυρίσει. Με το εξάρι για άλλη μια φορά το συζητήσαμε, εξήγησε το σκεπτικό του, είναι επιλογή του, επιμένει σε αυτό. Ο ΠΑΟΚ προφανώς θα πρέπει να θα αποκτήσει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Έχουν πολύ τέτοιοι παίχτες. Άλλο. Στόχος. Είπαμε, γιατί πάνω απ' όλα είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος για να χτίσει μια ομάδα? Ο στόχος είναι ο υψηλότερος δυνατός. Double και όμιλη του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό θα δουλέψει ο ΠΑΟΚ. Δουλεύει ήδη γι' αυτό ο ΠΑΟΚ. Είχε και άλλα πολλά η συνέντευξη. Η σχέση με τον Μπρέγιοβιτς και ό,τι συνέβη πραγματικά πρέπει να αναλυθεί, να λέγεται. Και κάποια στιγμή νομίζω και ο Σέρβος πρέπει να πει 2-3 πράγματα για ό,τι συνέβη φέτος. Για το πώς υπήρχε μεγάλη κρίση το χειμώνα, αλλά πλέον αγαπιούνται, λες και είναι ζευγάρι, οι δύο. Θα εξηγήσουμε αυτό. Πώς το έχουν πετύχει. Μα τη σκηνή του τελικού, όπου ο ποδοσφαιριστής τον αγκαλιάζει και δεν τον αφήνει να φύγει. Είναι κάτι το οποίο το βλέπεις και θυμάσαι τι γινόταν το χειμώνα και λες πώς. Εντάξει, εμείς έχουμε επίγνωση του επεισοδίου στην Κέρκυρα, εντάξει. Και για να μην ξεφεύγουμε, αυτό που λέγαμε για τις αδυναμίες του Πρίγιβιτ και αυτό που έγινε, το βλέπουν όλοι. Το είπε και ο Πέλκας προχθές, έτσι. Το εξήγησε και ο προπονητής. Άλλα πράγματα ήθελε. Αλλιώς έβλεπε τη θέση ο Πρίγιοβιτς, αλλιώς είχε συνηθίσει, αλλά πλέον νομίζω ότι
με το πώς τελείωσε, πρέπει να είναι πανευτυχής ο Πρίγιοβιτς, που με όλα όσα μπορεί να κάνει τελικά, 7 ασίστ έδωσε τελικά. 7 ασίστ το Πρίγιοβιτς. 27 γκολ, 7 ασίστ. Πλέον είναι. Και πόσες που δεν έγιναν γκολ, εντάξει. Δηλαδή το του μπίσε το κερδισμένο πέναλτι είναι Πρίγιοβιτς. Mm. Που λέω, έχει εκτοξευθεί η αξία του. Μπορεί να κάνει 2 εκατομμύρια, κάνει 10. Από όλα αυτά, κάνει 10. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με αυτά και με μπάσκετ στη δεύτερη ώρα. Θυμίζουμε και σχολιάζουμε όλα όσα είπε και προανήγγειλε ουσιαστικά ο Λουτσέσκου για την επόμενη σεζόν. Να συμπληρώσω κάτι για τον Πλίγιοβιτς. Ναι. Οφείλουμε να το κάνουμε γιατί ήμασταν από αυτούς που τον κρίναμε σκληρά στην εποχή που δεν έπαιζε καθόλου συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Και θέλω να ρωτήσω το ακροατήριο. Ο ΠΑΟΚ πότε ήταν καλύτερος? Όταν ο Πλίγιοβιτς δεν ήταν συμμετοχικός αλλά είχε τα γκολ, ή όταν έγινε και συμμετοχικός και βρήκε και τα γκολ? Παρότι πολλές φορές δεν βρήκε γκολ γιατί ήταν συμμετοχικός και δεν είχε τις ανάσες. Καλά, μην νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν και τη διαφορά. Εντάξει. Τι είναι? Πάρα πολλοί μένουν στα τέρματα και τους ενδιαφέρει μόνο, ναι, το γκολ. Ναι, εμείς όμως η δουλειά μας είναι άλλη. Ο ΠΑΟΚ ήταν δύο κλάσεις καλύτερος στην εποχή που ο Πρίγιοβιτς έπαιξε με την μπάλα σωστά. Και πήγε καλύτερες μονομαχίες, γιατί και εκεί είναι σημαντικό. Κάποια στιγμή είπε ο Λουτσέσκου βεβαίως ότι έχουμε ένα μειονέκτημα ως ομάδα στο ρόστερ μας μέσω επιθετικά. Δεν έχουμε τους παίχτες εκείνους οι οποίοι θα γίνουν πολύ επιθετικοί στην άμυνά τους. Αντιληπτό αυτό. Επιθετικοί στην άμυνά τους. Aggressive. Στην άμυνά τους. Δεν θα πιέσουν σκυλίσια. Ο Πέρκας μόνο πιέζει σκυλίσια. Φέτος το, όπως μας παραδέχει και ο ίδιος, το βελτιώνει. Ναι. Του αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Mm-hmm. Και είπε ότι για να βελτιώσουμε αυτό το μειονέκτημά μας, δούλεψε όλη η ομάδα πολύ περισσότερο. Δηλαδή, ξόδεψε ίσως όλη η ομάδα περισσότερες δυνάμεις και ενέργεια σε αυτό το κομμάτι, που θα μπορούσε να ήταν καλύτερο αν είχαμε και τα χαρακτηριστικά παικτών. Αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα οποία τα ψάχνει. Έτσι, όταν έλεγε ότι ψάχνουμε να βελτιώσουμε ποιοτικά κάποια χαρακτηριστικά και κάποιες θέσεις, εννοεί και αυτό. Το χτίσιμο από πίσω, την πίεση μπροστά, η οποία κάποιοι παίχτες την έχουν, όπως έχει πει πολλές φορές. Ο Γκιουνές του έκανε τη δουλειά πάρα πολύ καλά τότε στην Ξάνθη. Και κάποιοι δεν την έχουν. Γενικά δεν το είχε φέτος στον ΠΑΟΚ, παρά το ότι η ομάδα του στα κλεψίματα σε αυτό το κομμάτι ήταν η καλύτερη με διαφορά στο πρωτάθλημα. Τι γινόταν όταν ο ΠΑΟΚ είχε την μπάλα και πόσο εύκολα την έκλεβε με ομαδική δουλειά. Ξεκάθαρος λοιπόν ο στόχος. Ξεκάθαρη η φιλοσοφία του ότι δεν θέλει πολλές αλλαγές και για την επιτυχημένη ομάδα, αλλά και γιατί πιστεύει ότι πάνω από 3-4 αλλαγές αλλάζει η καθημερινότητα, αλλάζει η συνήθεια. Χρειάζεται χρόνος πολλής, αλλάζει η μισή ομάδα σχεδόν, όπως εξήγησε. Το λάθος που έγινε το καλοκαίρι του 2016 ήταν ότι μια πετυχημένη ομάδα άλλαξε 14 στελέχη. Γι' αυτό και στην περίοδο 2016-2017 χάσαμε τεράστιο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος. Βρεθήκαμε να είμαστε τέλειο Οκτωβρίου ένατοι, αν θυμάσαι καλά. Κάναμε χωρίς λόγο 14 αλλαγές. Χωρίς λόγο. Τώρα εγώ πιστεύω θα κάνουμε συνολικά 4 μεταγραφές πρώτης γραμμής και 3 δανεικοί, 7. Οι μισές. Ευχήθηκε όπως όλοι οι προπονητές, όπως όλα τα στελέχη το κάνουν, να τελειώσουν όλα, να τελειώσει το μεγάλο ποσοστό των κινήσεων με το που ξεκινάει η προετοιμασία. Όλοι το εύχονται, λίγοι το πετυχαίνουν. Αν το πετύχει και αυτό ο Λουτσέσκου, μια και θα είναι ο πρωταγωνιστής των μεταγραφών, μαζί με τον Σαββίδη φυσικά που πάντα αποφασίζει, θα είναι θαύμα. Θα είναι θαύμα. Για άλλη μια να το πετύχει σε ποσοστό 90% με το που ξεκινάει η προετοιμασία. Δύσκολο. Κοίτα, πολύ. Το 90% δεν γίνεται γιατί είναι 4 επιλογές. Άρα πας για τις 3 που είναι το 75% και κρατάς μια καβάτζα για να σου δημιουργηθεί μια ευκαιρία. Εγώ λέω θα έχουμε 2 προσθήκες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Για άλλη μια φορά θυμίζουμε, ο Σαββίδης λέει Λουτσέσκου έχει ανοιχτό budget
Η είδηση δεν είναι το ανοιχτό budget, γιατί έτσι λειτουργεί ο Σαββίδης, το ξέρουμε. Πάντα με ανοιχτό budget λειτουργεί και αποφασίζει κατά περίπτωση. Δεν έχει δώσει ποτέ σε κανέναν 2, 3, 5 εκατομμύρια, κάντα ό,τι θες. Εκείνος αποφασίζει, εκείνος βάζει υπογραφή, ανά περίπτωση. Η είδηση είναι ότι είπε Λουτσέσκου έχεις εσύ το budget. Ναι. Χθες, για τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, χθες προχθές, ο Γιώργος Σαββίδης έγραψε ότι στο, καταρχάς έγραψε θα πάμε για μια μεταγραφάρα. Τον ρώτησαν όλοι επίμονα, γιατί εκεί είπε το μυαλό τους, αν θα είναι ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, και είπε, απάντησε, στον ΠΑΟΚ θα έρχονται αυτοί που θέλουν τρελά να έρθουν στην ομάδα μας, όπως ο Βιερίνια. Αφήνει 32 όμως. Ναι, καλά. Αφήνει μία αιχμή για τον Παπαδόπουλο. Το ίδιο συνέβη το 16 με τον Βιερίνια. Η ίδια παρεξήγηση πήγε να γίνει με τον Βιερίνια. Δεν είναι ανάγκη. Τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Υπομονή θέλει. Υπάρχουν και περιπτώσεις που χρειάζεσαι λίγο μασάζ να κάνεις σαν οργανισμός. Γιατί καλείς έναν 26χρονο να αφήσει την Bundesliga και την Πρέμιερ σε πολύ μπαύρο συμβόλαιο και εκεί. Ωραία, και να έρθει στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν πας και του λες, αδερφέ, τι θέλεις, τόσα. Τόσα μπορώ να σου δώσω. Σε θέλω εδώ πέρα, θα είσαι ο ηγέτης της ομάδας. Έλα. Ναι, με τη μία όμως δεν τον ξεφωνίζεις. Όχι, είναι λάθος. Γιατί έγινε και με το Βιερίνη, επαναλαμβάνουμε. Και τότε έγινε παρεξήγηση της οικογένειας με τον Πορτογάλο. Όλα θέλουν τρόπο. Υπομονή, πλάνο. Όπως πέρυσι ο Σαββίδης δούλεψε άψογα το θέμα της επιστροφής με τον Βιερίνια, τον ίδιο, και τα καταφέρανε με τρόπο. Στο τέλος, τι να κάνουμε, στο τέλος του καλοκαιριού. Δεν γινόταν αλλιώς, μάλλον. Έτσι χρειάζεται και αυτή η περίπτωση. Έχουν πολλές ομοιότητες. Αλλά γιατί να τον εκθέσεις, γιατί να αφήσεις αιχμή, γιατί να πεις ότι δεν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, όπως είπες και για τον Βιερίνια. Ο Παπαδόπουλος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Το θέμα δεν είναι αυτό. Σιγά-σιγά. Ναι, ότι ο Παπαδόπουλος για να έρθει στον ΠΑΟΚ, ωραία, χρειάζεται και αυτό το μασάζ του. Και να σου πει, θέλω να δω σαν τρελό και κάτσει στο τραπέζι και μετά σου πει, θέλω 2 εκατομμύρια συμβόλαιο, δεν θα το ξεφωνήσει πάλι. Αλλά αυτή είναι η τιμή του. Τι να κάνουμε τώρα. Αν είναι δύο του Χατσερίδη. Που Χατσερίδη. Εγώ δεν λέω. Τον έχω πάρει και λίγο στραβά του Χατσερίδη. Μπορεί να είναι πολύ καλός. Ωραία. Είναι 31. Δεν έχει ξαναβγεί από τη χώρα του. Εντάξει. Δεν μιλάει αγγλικά, ρε φίλε. Δηλαδή μέχρι να καταλάβει που βρίσκεται. Ζει σε μάιμο να φας τη φίλη. Εντάξει. Ενώ ο άλλος τον παίρνεις. Τον βάζεις. Χάρηκα πολύ. Και παίζει. Ο άλλος έχει συμβόλαιο. Εντάξει. Ο άλλος έχει συμβόλαιο. Φίλε, θα πει ως και ομάδα, εννοείται. Δεν είναι λίγα. Δούλεψε. Δεν είναι εύκολο, ναι. Δούλεψε. Απλά δεν μπορεί να το απορρίπτει, δεν μπορεί να το κες. Δηλαδή είναι δύσκολη υπόθεση. Αλλά είναι η κορυφαία που μπορεί να κάνει. Έχει όλο το πακέτο. Η κορυφαία όλο στον κόσμο. Α κάνει ένα γκάλωπ, πάει πάω, κρυφίλε. Να μην λέει το κάνουμε εμεί. Α κάνει ένα γκάλωπ. Γιατί το ίδιο έκανε και με το Βιερίνια. Και παρεξηγήθηκε, και... αλλά επειδή είναι Βιερίνια και είναι ψυχούλα. Φυσικά τα αφήνει όλα πίσω και τα άφησε και τα άσβησε και έκανε θαύματα για να γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Θαύματα. Κάποτε έκανε. Θα γραφτούν, αλλά κάποτε. Και φυσικά επιβεβαιώθηκε ότι ήταν απαραίτητος. Ήταν η κορυφαία κίνηση. Εντός και εκτός γηπέδου. Για τους σχηματισμούς εξήγησε κάποια πράγματα για το πώς αλλάζει ο ΠΑΟΚ θέσεις ανάλογα με το πώς επιτίθεται, αν έχει την μπάλα, αν τη χάσει στο μισό γήπεδο κτλ. Κτλ. Ωραία αυτές οι δυναμικές τακτικές που έχει και ο Τούντορ που άλλαζε σχηματισμούς σε φάση επίθεσης και φάση άμυνας. Okay, και αυτά χρήσιμα είναι, να τα μαθαίνουμε. Και κάπου εδώ νομίζω ότι κλείνουμε, δεν έχει κάτι άλλο. Τα αναφέραμε όλα για τον πρωταγωνιστή και της προηγούμενης περίοδου που κατάφερε πολλά αυτό πράγματα. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε με τίποτα. Είναι ότι θα κάνει με τα οχτάρια. Πολλά οχτάρια. Θα δούμε. Που δεν έχουν και χημεία μεταξύ τους. Δεν έχουν. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις. Νομίζω το μου λένε δεν τον είδαμε τώρα.
Εντάξει. Ο Μωρέν, ο οποίος δεν απορρίπτεται φυσικά εν ώψη της επόμενης σεζόν. Και όλα αυτά βεβαίως μπορούν να μπουν σε νέα βάση αν έρθει οποιαδήποτε μεγάλη πρόταση για ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ ή αν κάποια ομάδα καλύψει και ρήτρα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Μπορείτε να διαβάσετε και για τον Άγιαξ και για τη Βασιλεία που είναι οι δύο πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Θα μάθει τον. Πώς είναι ο Άγιαξ, τη Βασιλεία την έχω δει, εντάξει, καλή ομάδα. Ο Άγιαξ πώς είναι. Επέστρεψε ο Χούντελαρ και από εκεί πέρα είναι πάρα πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές. Ο Ντόλμπερκ είναι ακόμα. Ξέρω εγώ. Οι οποίοι έχασαν εύκολα το πρωτάθλημα από την. Eindhoven. Από τον Eindhoven. Τι να πεις για τον Άγιαξ, βγάζει συνέχεια παίχτες. Στο timing που τον παίζουμε πάνω δεν είναι σε full ρυθμό. Είναι κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε επιτέλους. Τώρα να υπάρχει κόμπλεξ, να υπάρχει. Να είναι αυτή. Δεν είναι κόμπλεξ, κολοφαρδία είναι. Άμα έχει άλλα 5 λεπτά το. Πέρα δεν είχα ζωή, δηλαδή. Δεν περάσει ποτέ Ολλανδό. Εντάξει, θα περάσω κάποτε. Και εγώ δεν είχα κερδίσει ποτέ το ΟΑΚΑ. Δεν είχα κερδίσει τηλεοφόρο. Όταν είσαι καλή ομάδα, αυτά είναι αστεία πράγματα. Πάμε να του πάρουμε το κεφάλι, δεν του βλέπω. Ποιο Ολλανδί τώρα. Κόμμα Κοπρολάγρων έχουν και κόμμα. Άντε ρε τώρα. Πάμε ρε. Πάμε να του τρομοκρατήσουμε στην προετοιμασία πρώτα απ' όλα. 24 ή 25 Ιουλίου τα πρώτα παιχνίδια. Θυμίζω ότι φέτος υπάρχουν πολλές αλλαγές στα προγραμματικά. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει τον πρώτο, αυτό τον δεύτερο προγραμματικό και πάει στον τρίτο, αν από εκεί αποκλειστεί, πηγαίνει απευθείας ο μίλος του Europa League. Αν συνεχίζει την πορεία του, παίζει κάθε εβδομάδα. Δεν υπάρχει κενό μετά τις 24 Ιουλίου. Αν δηλαδή προκλείεται, θα παίζει κάθε εβδομάδα με ομάδες. Και από εκεί πέρα υπάρχουν ομάδες, η Φενέρ, η Μπενφίκα, η Δυναμό Κιέβου, τέτοιο επίπεδο. Μέχρι το. Δυναμό Κιέβου την υπογράφω. Το τέλος. Την υπογράφω τώρα. Mm. Την υπογράφω. Αυτά προς το παρόν με το ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε και με μπάσκετ. Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές στους παίχτες του ΠΑΟΚ. Άλλοι στα νησιά, άλλοι στις χώρες τους. Αυτό το βίντεο του Μάτος, το εκπληκτικό, λέμε που είναι και γιατί το είπαμε, είναι στην Disneyland. Μάλιστα. Αληθεύει ότι είχε στείλει και άλλο βίντεο. Αληθεύει, Ελένη. Μάλιστα. Το άλλο γιατί το παίξαμε, γιατί είναι χιουμοριστικό. Μάλιστα. Ναι. Μεγάλος Μάτος. Αγγλικά αυτός πότε μιλάει, τώρα τελευταία ή πάντα μιλούσε? Άμα θέλουν αγγλικά, μπράβο, με τη γυναίκα του μαζί. Πολύ ωραία, μπράβο στο Μάτος, ο οποίος διασκεδάζει στη Γαλλία και καλά κάνει. Άλλοι είναι στα νησιά, έχουν μέρες, έχουν πολλές μέρες και έχουν αποδεχθεί και την διπλή προετοιμασία. Θυμίζουμε, δύο φορές θα πάνε στην Ολλανδία με 5-6 φιλικά παιχνίδια. Ένα πρώτο κομμάτι στο Χόρτ που ήταν πέρσι ο ΠΑΟΚ και ένα δεύτερο κομμάτι στο Όστερμπεκ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Από την προετοιμασία όπου ο Πρίγιοβιτς είναι το θέμα. Προφανώς θα απουσιάζει. Ο Ουάρντα βεβαίως. Και άλλη λογικά απουσία δεν πρέπει να έχει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να τα κάνει όλα πολύ διαφορετικά από ό,τι πέρυσι στην προετοιμασία του. Που έμεινε στον κόσμο, αυτό που μας είπε ο Πέλκας προχθές, ότι μπήκα να παίξω με την Κέρκυρα σε εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα τον Αύγουστο και μετά το 30 δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Για να φανταστείτε πώς ξεκίνησε η χρονιά του ΠΑΟΚ πέρυσι. Και πώς αποκλείστηκε από την Έστερσουντ. Περιγράφαμε βέβαια από την Ολλανδία. Τι μας κατέπεσε, μια ανακοίνωση βγάλανε εναντίον μας. Ναι. Και πώς. Δεν θυμόμαστε αυτά, παιδιά, γιατί εκείνη πόνεσε η ανακοίνωση, να ξέρετε. Συνήθως δεν πονάει, αλλά εκείνη πόνεσε. Και πώς κύλησε τελικά η χρονιά και πώς τα διόρθωσε σιγά σιγά ο Λουτσέσκου όπως τα είχε προαναγγείλει μετά από 2-3 μήνες. Πάμε στον άλλο προπονητή ο οποίος έχει διορθώσει πράγματα στον ΠΑΟΚ με μια ομαλή συνέχεια στον
τον Παπαθεοδόρου για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που πραγματικά δείχνει απέναντι στην ΑΕΚ ότι είναι πολύ ανώτερος. Μια ομάδα απέναντι σε κάποιες μονάδες οι οποίες έχουν αξία φυσικά και δυσκόλεψαν χθες τον ΠΑΟΚ αρκετά στο παλατάκι. Ο Νίκος Μοσχοβίτης τα έζησε, τα περιέγραψε, τα κατέγραψε. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Όλα καλά. Είδε, Νίκο, θα μας βγάλει την ψυχή. Όλα καλά. Παιχνίδι για 15 πόντους, θα το πάτε στους 4. Σημασία έχει η νίκη, είτε είναι ένα, είτε με 15 πόντους, είτε με 20. Εδώ που είναι η φάση τώρα, όπως μπορείς να κερδίζεις. Πάντα το πρώτο παιχνίδι των play-off έχει εκνευρισμό. Καλά, ναι, σωστά. Σε όλα τα πρωταθλήματα, σε όλες τις ομάδες, είναι όλοι σφιγμένοι. Έκανε ένα μεγάλο λάθος οι παίκτες της ΑΕΚ, αυτοί οι έμπειροι και ακριβοπληρωμένοι που ξύπνησαν τον κόσμο. Ήταν μεγάλο λάθος. Ναι, ναι. Πρέπει να δώσουμε τα credits μας σε James και σε Πάντερ. Τα παιδιά πραγματικά κάνανε ό,τι μπορούσαν και τον κόσμο τον βάλανε μέσα. Είναι και τα 5 φάουλ. Και έχει κάνει κανένα 2-3. Αυτό σαν να πει για να βγει. Για τον Hunter λέμε τώρα. Για τον Πάντερ, αυτό που βγήκε, το φόρτους. Ο Hunter, μην τα μπερδεύουμε. Άλλο Hunter, άλλο Πάντερ. Ναι, ήταν όλα φάουλ, σωστά. Ναι. Ειδικά το τελευταίο, το πέμπτο είναι, φίλε, δηλαδή 3 φάουλ και μπάλα απ' έξω. Ναι. Στον Τζάκσον ναι. Που κάνει. Γιατί αν πάει τρίτο σειρά η παιχνίδι, δεν θα έχει 2.000 κόσμο. Θα έχει 5. Πιθανολογώ κι εγώ, αν πάει σε τρίτο Δεν γίνεται, ναι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν γίνεται. Χθες ήταν λίγο ξεχασμένο, λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ξεχάστηκαν. Παρ' όλα αυτά, τους ξύπνησαν οι παίχτες ΣΑΚ και μπήκε ο κόσμος στο παιχνίδι. Και ξέρουμε πόσο αυτή η ομάδα επηρεάζει την ενέργειά της από τον κόσμο. Το έχουμε ξαναπεί. Εγώ νομίζω ήταν περίεργο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν του τραβούσε η επίθεση. Μπήκε ο Πέτεγουέι, άρχισε να βάζει. Αλλά δεν μπορούσε να βάλει το Λάκι Τζόνς, τον κρατούσε για το τέλος. Η άμυνα δεν ήταν ποτέ σφιχτή. Δηλαδή ήταν λίγο μυστήριο παιχνίδι όπως το είδα εγώ στα μάτια μου ο ποδοσφαιρικός. Κοίτα, το παιχνίδι ήταν δύο μάτια. Ένα μέχρι το 25 και ένα από το 25 και μετά. Ο ΠΑΟΚ είχε παιχνίδια για να τα κερδίσει. Αν δεν παίξει άμυνα, αν δεν βγάλει ενέργεια και διάθεση. Ζορίζεται. Η αλήθεια είναι μέχρι το 25 ο ρυθμός ήταν ένα εντελώς άνευρο παιχνίδι. Το οποίο φυσικά και βόλευε την ΑΕΚ, έτσι. Όλα οι τζέξεις κρατούσαν τον ρυθμό όλο. Δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο έτσι όπως πήγαινε μέχρι το τέλος, με χαλαρό ρυθμό και χωρίς, ξέρεις, κάποιο νεύρο, ένα κλέψιμο, ένα σουτ που μπορεί να αλλάξει έτσι λίγο την εικόνα του, θα πήγαινε σβηστά στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε από τον Κόνιαρη στο δεύτερο ημίχρονο, με μπροστάρι τον Κόνιαρη, όχι μόνο από αυτόν. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά ο Πέτεγουέι σε όλη τη διάρκεια που ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε ουσιαστικά το σκορ. Ο Αμερικανός πραγματικά διάβαζε πολύ καλά ό,τι του έδινε η αντίπαλη άμυνα. Κάποιες φορές ήταν έφτασος, κάποιες φορές ήταν άστοχος. Αλλά οι επιλογές του περισσότερες ήταν σωστές. Και στο τέλος, έτσι όπως πήγε στην τέταρτη περίοδο, ο ΠΑΟΚ έκανε και την καλύτερη του περίοδο, την είχε στα ξεκινήματα της τέταρτης. Διαβάζοντας πάρα πολύ καλά όλα τα mismatch, ο Σάκοτα είχε επιλέξει να έχει μέσα τον γιο του, θεωρώντας ότι θα του δώσει κάποια πράγματα επιθετικά, αλλά στην άμυνα ήταν μαύρη τρύπα, και ο ΠΑΟΚ διαρκώς χτυπούσε πάνω σε αυτόν, είτε όταν έμενε με τον Γκος από αλλαγές στα screen, είτε χτυπώντας τον γενικά στο pick and roll, και έτσι πήγε να ξεφύγει. Και στο τέλος πάλι έγινε αυτό που έχουμε δει να γίνεται και με την Καρσίγεκα, το έχουμε δει να γίνεται και με τον Λαύριο. Να χάνει μια διαφορά και στο τέλος να καρδιοχτυπεί. Αλλά τέλος καλό. Ο άνθρωπος που χάνει διαφορά τώρα, άμα δώσει ένα απλό φάουλ στον γκο στο τρίποντο, τελειώνει το παιχνίδι. Εντάξει, δηλαδή... Συμφωνώ. Ναι, δηλαδή, πώς χάθηκε η διαφορά. Χάθηκε η διαφορά. Έχω ένα 4 φάουλ 6 πριν το τέλος. Ένα εγώ 4 αυτή. Και ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω 7-5. Σε απλές επαφές που μέχρι εκείνο το σημείο δεν τα δίνανε. Μετά το 75-65, θυμάμαι ήταν το σκορ όταν ο ΠΑΟΚ πήγε στο συν 10. Mm-hmm. Η φιλοσοφία των στηριγμάτων άλλαξε. Γιατί η αλήθεια είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, οι διαιτητές τις επαφές τις άφηναν. Δεν όμως όχι τις άφηναν για τον ΠΑΟΚ και δεν τις άφηναν για την ΑΕΚ. Όχι, άφηναν τις επαφές γενικά. Γενικά. Ναι, τις άφηναν τις επαφές. Στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα άλλαξε από το σκηνικό. Και μετά από όλα αυτά είχαμε και κλίμα της ΑΕΚ για διαιτησία. Τι ανέφεραν? Φυσικά δεν έκαναν κουβέντα για πιλοίδι, εννοείται. Το ψιλοκράτησε το παιχνίδι αυτός. Δεν ήταν ότι έκανε. Ο Μπίτης έκανε τα όργια. Τα όργια. Τέλος πάντων, τα 4-5 σφυρίγματα, ναι. Τα μυστήρια. Okay. Τον Μπίτη και τον Πουρσανίδη κυρίως στόχευσαν. Είναι ξεκάθαρο το ότι κάνει η ΑΕΚ. Φάνηκε από τη συνέντευξη τύπου χθες με τον Σάκοτα, ο οποίος
με το ζόρι έβινε απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση και απαντήσεις του ήταν... Προσβλητική η παρουσία του. Προσβλητική. Δεν ξέρω αν εκνευρίστηκε επειδή καθυστέρησε ο Παθεοδόρου ή επειδή το κάνουν μαζί, αλλά ήταν προσβλητική, εντάξει, σαν να έκανε αγκαρία. Εντάξει. Υπάρχει πολύ μεγάλο σεβασμός στο πρόσωπό του, okay, αλλά ο καθένας είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά του. Έδωσε κάποιες απαντήσεις ίσα για να μην του πούνε ότι δεν ήταν εκεί. Είπε κιόλας, εγώ νομίζω ειρωνικά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα και τερμάτισε τέταρτος και μη τερματίσαμε πέμπτη. Και μετά αργά το βράδυ βγήκε ένα κλίμα από την ΑΕΚ για τη διαιτησία του αγώνα. Τώρα, σε παιχνίδι στο οποίο έχει σουτάρει 9 περισσότερες βολές, ο αντίπαλος έχει 3 περισσότερα φάουλ και ήταν ένα κλειστό μάτσο ουσιαστικά στο μεγαλύτερο του κομμάτι που κρίθηκε όπως κρίθηκε, το κλίμα είναι ξεκάθαρο που στοχεύει. Στοχεύει στο επόμενο παιχνίδι, που είναι το Σάββατο στο ΑΚ. Εκεί που έχει Σχοινά, Σόμο και Παναγιώτου. Είναι η τρία από τον... Ο Σχοινάς είναι ταξιδιωτικός, έτσι είναι, δεν είναι. Από αυτούς που λες... Συνήθως ότι... ναι, συνήθως ναι. Έχει αέρα, έχει αυτοπεποίθηση. Εντάξει, καλή επιλογή. Με το Σόμο έχει πρόβλημα ΠΑΟΚ. Ναι, είχε. Είναι αυτή η δεύτερη στην μυστήρια. Πάτρα. Σόμο, Διαμαντής, Παναγιώτου... Παναγιώτου δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να μην δούμε τη διαιτησία μετά το πρώτο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και πάλι ότι αυτό που έχουμε δει στα τρία μάτια την ΑΕΚ φέτος, είναι η καλύτερη ομάδα. Φάνηκε και χθες. Όταν δηλαδή άρχισε να πιέζει την άμυνά του, να αλλάζει λίγο την εικόνα του αγώνα και το momentum, όταν πήγε δηλαδή καθαρά στο κομμάτι διάθεση, ενέργεια, φάνηκε ότι είναι και πάλι καλύτερος. Με αυτά τα δεδομένα, εγώ νομίζω ότι υπάρχει την ευκαιρία και το Σάββατο με καλή εμφάνιση να τελειώσει τη σειρά και εκεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν το καταφέρει, σε τρίτο παιχνίδι στο Παλατάκι, που όπως είπες και εσύ Δημήτρη, ελπίζω και εγώ να έχει περισσότερο κόσμο και να είναι περισσότερο έδρα. Αν φτάσει. Αν χάσει, έτσι. Μπορεί εκεί να περάσει στην τετράδα. Εγώ λέω ότι με βάση την εικόνα όλου του πρωταθλήματος και το μεταξύ αγώνων του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ μέχρι τώρα, αυτός είναι που αξίζει να είναι στην τετράδα. Και πιο έτοιμος φαίνεται. Δεν γίνεται και πιο γεμάτος. Το άθλημα δεν γίνεται να επιβραβεύσει αυτό που παίζει ένας με έναν, ένας με δύο και έχει ως μόνιμη φιλοσοφία αυτό. Δεν γίνεται. Το μπάσκετ του Γκάλι το 1990. Υπάρχουν πάρα πολλές επιθέσεις της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν δηλαδή ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά, που δεν υπήρχε πάσα. Τίποτα. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα ο Γκριν, pick and roll shoot. Έπαιρνε την μπάλα ο Πάντερ σε κάποια φάση, θυμάμαι, προς το τέλος έβαλε ένα shoot. Ο Χάρης το ίδιο. Και εμένα μου φαίνεται, θα μου φανεί πάρα πολύ άδικο να μείνει ο ΠΑΟΚ έξω, ο οποίος χθες, όντως ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα δεν ήταν καλός. Για περίπου 25-26 λεπτά. Ναι. Ζοριζόταν πολύ στην επίθεσή του. Δεν μπορούσε να βάλει κάποιον παίχτη σε ρυθμό για να του δώσει πράγματα. Αλλά δουλεύοντας και μέσα στο παιχνίδι βρήκε τις λύσεις. Με τον Πέτεγουι να τον κρατάει, με τον Κόνια να του δίνει ενέργεια, με τον Γκος να διαβάζει πολλές φορές καλά πράγματα στην επίθεση και με τον Μαργαρίτη, ο οποίος όσο ήταν στο παρκέ επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή χθες ο Μαργαρίτης αυτό το καλάθι που το είδαμε πολλές φορές με το ρολάρισμά του, συνήθως η πρώτη επιλογή είναι πάσα στη γωνία για ένα ελεύθερο τρίποντο, γιατί όταν παίρνει εκεί την μπάλα είναι σε ένα πολύ κομβικό σημείο για την αντίπαλη άμυνα, είναι εκεί που συνήθως υπάρχει το κενό. Η ΑΕΚ ήταν προετοιμασμένη γι' αυτό, για να μην αφήσει αυτή την πάσα το ελεύθερο τρίποντο στη γωνία, και δέχθηκε 10 ίδιους πόντους από τον Μαργαρίτη που τελείωνε αυτό στις φάσεις. Η ομάδα χθες έδειξε πάλι ότι είναι έτοιμη, ότι έχει ετοιμαστεί για να περάσει την ΑΕΚ και να πάει στους 4. Μπορεί να το κάνει και από το Σάββατο, θα το δούμε. Απλά με την ΑΕΚ, έτσι όπως παίζει, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος γιατί θα αντιμετωπίσεις. Δηλαδή, μπορεί να είσαι σε μια βραδιά εσύ που αμυντικά να μην είσαι και τόσο καλός, και να είναι ο Χάρης ή ο Πάντερ σε μια καλή βραδιά και να, όσο και να παίζεις, να βάζουν αυτοί και να μην μπορείς να κερδίσεις. Θα το δούμε και το Σάββατο. Μέχρι στιγμής τα τρία παιχνίδια που έχουμε δει, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Και πιο καλό μπάσκετ παίζει και δίκαια κερδίζει και δείχνει ότι την έχει την ΑΕΚ. Παίζει μπάσκετ, σύγχρονο ελληνικό. Οι άλλοι έχουν ξεφτυλίσει την έννοια Ποσειδόνιο. Δεν, δηλαδή. Εντάξει, με αυτή την έννοια σου βρέθηκαν 10 μπροστά. Και άμα δεν έβαζε τα δύο τα τρίποντα στις δύο επιθέσεις, θα σου έλεγα εγώ μετά. Έτσι όπως ήμασταν σε εκείνο το σημείο. Απλά άλλαξε και βέβαια μεγάλη φάση είναι η διπλή σε άμυνα και επίθεση, η φάση του Κόνιαρη. Η τάπα στο Γκριν και το τρίποντο στο Καπάκι. Ναι. Δηλαδή εκεί πέρα τελειώνει. Ο ορισμός της τάπας. Ναι, τον ισοπαίδωσε. Φίλος γράφει που προφανώς νιώθει εδώ πέρα ότι
αφού όπως έγραψε η εφημερίδα της πόλης μας, εξομαλύθηκαν οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με τον Πιλοίδη. Για γέλια, σημειώνει. Ο Πιλοίδης δεν ήταν κακός στη δουλειά, μην υπερβάλλουμε. Ο άλλος την έκανε τη δουλειά. Οι δεύτεροι την κάνουν τη δουλειά πλέον. Ξεχάσω εγώ το διαμαντί, με Πιλοίδη ήταν πάλι. Τι ρε Νίκο, τι δεν αστενάζεις. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν διαφωνώ. Δεν του αρέσει έτσι για διαιτησία. Απλά τώρα, ναι, βασικά περιμένω πολύ χειρότερα το Σάββατο για να πει κανείς. Νομίζω ότι περιμένουμε χειρότερα πράγματα το Σάββατο. Το Σάββατο. Και ειδικά όσο το παιχνίδι θα παίζεται, γιατί λογικά θα παίζεται, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν καμιά τεράστια διαφορά οι δύο ομάδες. Αυτοί έχουν το άγχος πλέον, τι είναι, αυτοί χάνουν, τελειώσανε. Τι είναι, δύο Αμερικάνοι από τους 13 που έχουν να θέλουν να πάνε διακοπές. Τελειώνει το πρωτάθλημα, μα χάσω, δεν τελειώνει. Δεν μου φάνηκε χθες να έχουν ιδιαίτερο άγχος, να σου πω την αλήθεια. Μα ο Ξανθόπουλος που είναι Έλληνας και είναι έμπειρος κλπ. Είπε ότι είναι, έχουμε αδειάσει, το παραδέχτηκε. Και λέει και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Και προσωπικά δεν σας μιλάω, έχουμε αδειάσει. Ναι, έχω αδειάσει. Αυτοί μπορεί να μην παίζουν τόσο συνδυαστικά που δεν παίζαν ποτέ, αλλά το παραξευτιλίσαν χθες και δεν έχουν και δυνάμεις. Να σου πω, εγώ και χθες το είδα και στα τελευταία παιχνίδια. Εντάξει τώρα, η ΑΕΚ αυτό που έχει πετύχει φέτος πέρα από το πρωτάθλημα είναι πέρα από το λογική, έτσι. Το ναι. Ότι κατάφερε να φτάσει ως το Final Four, όπως λέει, άλλο τι έγινε εκεί. Επλήρωσε και πολλά, πλήρωσε και πολλά όμως. Έτσι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Σε όλα τα. Και πλήρωσε μέσα σε εισαγωγικά, πέρα από το πλήρωσε κανονικά, και την πορεία του πρωτάθλημα. Έτσι, γιατί έχοντας ναι. στοχεύσει να πάει μακριά στο Champions League, έκανε και κάποιες ήττες τέλος πάντων στο πρωτάθλημα που μπορεί να τις πεις και εκτός προγράμματος. Αλλά εδώ που είμαστε τώρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ, πολύ πιο έτοιμος από όλες τις πλευρές για να την περάσει και να πάει στα ημιτελικά. Έτσι φαίνεται. Κατά τα άλλα, Νίκο, είχαμε ματσάρα στην Πάτρα Προμηθέας Λαύριο. Με το Λαύριο να το πιστεύει πάρα πολύ, αλλά τον Προμηθέα να αντιδράσει στο τέλος και να το παίρνει. Πολύ ωραίο. Εντάξει, νομίζω ανεμενόμενα νομίζω θα ήταν από το παιχνίδι εκεί πολύ κλειστό. Εντάξει, το Λαύριο είναι σκληρή ομάδα. Μπορεί να μην περάσει τον Προμηθέα, οκ, okay, αλλά δεν είναι τυχαία, δεν διεκδικούσε τετράδα τυχαία σε ολικάρκη τη σεζόν. Η Κίμη κατάφερε να κοντράει τον Ολυμπιακό μέχρι την τελευταία φάση. Σε play-off παιχνίδι, η Κίμη ήταν μέχρι την τελευταία φάση και πριν δοθούν 2-3 φάλους στο Σπανούλη για γέλια, διεκδικούσε την νίκη. Ναι. Μπράβο της. Λες και άμα η Κίμη κέρδιζε, ο Ολυμπιακός θα αποκλειότανε από την Κίμη. Δεν θα μπορούσε να κερδίσει με στην Εύβοια το Σάββατο. Εντάξει, και να το κάνει ένα ένα παιχνίδι. Και μόνο ότι το κόντρα είναι γεγονός. Γιατί... Μεγάλο. Εντάξει, ένα παιχνίδι είναι, okay, αλλά αν η Κίμη στα δύο παιχνίδια είναι καλύτερη, γιατί δεν μπορείς να το κερδίσει, δηλαδή για να τον αφήσει απ' έξω. Αυτό λέω, ρε φίλε, ότι πάντα έτσι συμβαίνει με αυτούς. Προστασία, μην τυχόν και δεν έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό. Όχι, ρε φίλε, μια φορά να μην έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό. Δεν κατάλαβα και τι αλλά έγινε. Δηλαδή. Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και όπως είναι Παναθηναϊκός, οι τελικοί δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν και πολύ καλά. Παναθηναϊκός είναι τόσο καλά. Ναι, είναι πολύ καλά. Τον Ολυμπιακό είναι καλύτερα. Πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Αλλά τι μας ενδιαφέρει. Ας περάσουμε. Ο ΠΑΟΚ, αν περάσει, παίζει τον Παναθηναϊκό, Ναι. Αυτό είναι ναι. το πρόβλημα. Εντάξει. Εντάξει. Το Σάββατο τι ώρα είναι το παιχνίδι? Αν θυμάμαι καλά είναι στις 4. 4? Ναι, 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 πολύ νωρίς. Αν θυμάμαι καλά. Σάββατο, 4. Ναι. Νωρίζεις. Δεν ξέρω, ναι. Καλά είναι. Το site του Εσάκη από χθες. Έχω να πάω κάπου 8.30. Το site του Εσάκη έχει θέμα λίγο. Κάτσε λίγο να πάω να μπω στο site της ΕΡΤ. Το θυμάμαι από το πώς βγήκαν δηλαδή τα έχει το site του Εσάκη πρόβλημα και δεν έχει το site της ΕΡΤ. Αυτό μας λες στον αέρα της πόλης. Αυτό λέω στον αέρα, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ισανότητα. Από χθες λίγο το site του Εσάκη υπολειτουργεί. Τίποτα. Και σήμερα δεν λειτουργεί καθόλου βασικά. Το National Geographic του βγήκε του Μίτσου εδώ που έψεξε τώρα. Ναι. Λοιπόν. Για κάτι λίγο, καλά θυμόμουν. Όχι. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εγώ έχω μπει στο site της ΕΡΤ, αλλά το μάτι είναι στην Κοσμοτέ. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Αδερφέ, μπαίνεις λάθος. Περίμενε. Μια και ψάχνετε την ώρα. Νωρίτερα πάμε για τον Μπουφόν, μια και είναι μεγάλη είδηση. Ο Μπουφόν δεν ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του. Ανακοίνωσε το τέλος με τη Γιουβέντους. Έχω λέει προτάσεις και τη σκέφτομαι. Θα πάει, δεν κάνει καμιά αρπαχτή, ρε φίλε. Η Ρεάλ το έχει κάνει πρόταση. Μπάσκετ. Στοίχημα Basket League. Περίμενε, γιατί τελικά το στοίχημα θα μας σώσει. Ναι. 4 η ώρα, 19:05. 4, καλά θυμόμουν, ναι. 3:45 τον ΠΑΟΚ δίνει. Δηλαδή, αν χθες ναι. στο Παλατάκι, Τετάρτη απόγευμα, 6 ώρα είχε, ξέρω εγώ, 2.000 κόσμο, Σάββατο 4 η ώρα στο ΆΚΑ, αν έχει 2.000 κόσμο, μεγάλη επιτυχία θα είναι. Συνολική πόντι γκος, over 13.5-1.87. Ο Λαθέρ. Ωραία, περίμενε λίγο, θα σου πω. Over 5,5 κρουμπάλι,
1,87, άρα παίζουμε άντερ 5,5. Άντερ 5,5. Άντερ 5,5. Έκανε ένα ωραίο σούτ από τα 4 μέτρα χθες. Ναι, δεν πέτυχε ούτε. Βιερίνια σέντρα θύμισε. Περίμενε, Χαραλαμπόπουλος. Πόβερ 6,5. Ο συμπαθέστατος κουμπάλι. Ο Τσόχλας τι έχει? Το Τσόχλα είναι λίγο θέμα, θα περιμένουμε αργότερα μέσα στην ημέρα. Ούτε φάουλ δεν πήρε. Γιατί χτύπησε στο γόνατο και υπήρχε μια ανησυχία χθες. Λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα, μετά τη μαγνητική, θα ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Μην είναι κάτι σοβαρό. Γιατί υπάρχει τέτοιος φόβος. Ωραία. Νίκο, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά, Νίκο. Αυτά. Το βγάζω φόβο σου και σήμερα. Έγινε, καλό μεσημέρι. Δίσου. Αυτά και με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που δίνει πολύ μεγάλες μάχες, τις μάχες της χρονιάς πραγματικά, για να πετύχει τον στόχο εισόδου στην τετράδα του πρωταθλήματος. Τώρα. Κλείνουμε σιγά σιγά, λίγο πριν τις 2, εδώ στον Λίμπερο και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Την καλησπέρα μας στον Κώστα Βασιλόπουλο, ο οποίος είναι εδώ. Ο κύριος Σταύρος έχει επαφές, κάνει ρεπορτάζ στο τηλέφωνο. Το ρεπορτάζ και ο Σταύρος μαλώσανε, είναι η δήλωση του Κώστα Βασιλόπουλου, ο οποίος θα μιλήσει για Λουτσέσκου, τον οποίον παρακολούθησε, θα μιλήσει για τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Το Σάββατο η Φόρτσα κυκλοφορεί με δύο τεράστιες προσφορές. Έχουν σχέση με τον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ δεν έχω. Είναι προϊόντα, είναι αφίσες, είναι προϊόντα. Προϊόντα. Μάλιστα. Τι να μην πω. Να πω. Να τα πεις. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Τελευταία είδηση του όνομά του. Τι σημαίνει 100 μπλουζάκια του κυπέλου για 100 τυχερούς αναγνώστες? 100 σφραγίδες της εφημερίδας, όποιος τη βρει παίρνει ένα μπλουζάκι. Τι μία την πετυχαίνω εγώ παραδοσιακά. Αυτό είναι το κακό που και μετά, αν δεν αποδείξουν ότι είμαστε. Και 65% έκπτωση για όλους. Δύο προσφορές. Στο επίσημο σετ στολής ΠΑΟΚ Μπεμπέ. Στα δύο χρώματα. Ή γαλάζιο ή μαύρο. Άρα, πώς είναι το τρίτο που λαβαίνεις. Πολύ ωραία. 100 φανέλες, Όχι φανέλες. 100 μπλουζάκια. 100 τισερτ. Τα αναμνηστικά του κυπέλου. 100 σφραγίδες, 100 τυχεροί τις βρίσκουν. Επιλέγουν μέγεθος και το παίρνουν. Πάρα πολύ ωραία. Στη Φόρτσα. Και άμα κάποιος είναι λεπτός και εμένα, τι να το κάνουμε να του δώσουμε extra large. Άμα είναι κάποιος κοντρός και εσένα, τι να το κάνουμε να του δώσουμε medium. Ο κόσμος ρωτάει, Φόρτσα Plus το καλοκαίρι? Θα δούμε. Α, τα αφήνει ανοιχτό. Εσύ. Θέλω πολύ. Εσύ τι απαντάς? Μακάρι. Ωραία. Αφού το λες. Εκτάκτος δεν μπορεί να βγαίνει. Φυσικά. Μπορεί. Μετά από μια μεταγραφή, μετά από φιλικό στην... Όχι, έτσι τώρα πάμε. Α, δεν γίνεται. Στα φιλικά θα το οργανώσουμε. Στα επίσημα σίγουρα. Μέχρι τους ομίλους έχει 6 παιχνίδια. Ναι, συνεχόμενα έχει. Έχει συνεχόμενα. Μέχρι τους ομίλους. Τα φιλικά είναι 6 και άλλα 6 12. Καλά, τώρα τα φιλικά μπορεί να είναι. Όχι. Με τίποτα παιχταράδες και εσένα. Δηλαδή δεν είναι. Με μία κίνηση στο χώρο. Τρία φιλικά. Τώρα το μία κίνηση εξαρτάται και από το χρόνο που χρειάζεται. Ναι. Αυτά. Κλείνουμε. Πολύ ωραία πράγματα για τη Φόρτσα η οποία ετοιμάζεται. Δεν είναι μόνο οι προσφορές, είναι και όλοι οι ύλη, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, τα πάντα για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και για όλα τα τμήματα. Δύο πήγε η ώρα. Ευχές για καλό μεσημέρι. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.